Το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου Αθηνών χτύπησε ο CEO του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, Ιωάννης Παράσχης, σε μια ιστορική στιγμή για την εταιρεία, στην πρώτη της συνεδρίαση. Με την αναγγελία της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών προσέλκυσε Έλληνες και ξένους επενδυτές, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού τόσο στην εταιρεία όσο και στην ελληνική οικονομία. Παρόντες ήταν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας, ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Δημήτρης Πολίτης και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς Βασιλική Λαζαράκου. Μεγάλη επιτυχία για το αεροδρόμιο. Μεγάλη επιτυχία για το χρηματιστήριο. Και μεγάλη επιτυχία για την οικονομία μας. Για το δημόσιο, για την Ελλάδα. Έχουμε σήμερα καλά νέα για το χρηματιστήριο, διότι στο χρηματιστήριο εντάσσεται μια εταιρεία με υψηλή κεφαλαιοποίηση, με υπερκάλυψη μάλιστα κατά 12 φορές των μετοχών που προσφέρθηκαν. Το ύψος προσφορών των επενδυτών, το τίμημα και η όλη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής που καταλήγουν στο σημερινό αποτέλεσμα που βλέπουμε, αντικατοπτρίζουν την αναπτυξιακή δυναμική του αεροδρομίου, καταδεικνύουν την στρατηγική σημασία του για την Ελλάδα και ενισχύουν τη θέση του στον διεθνή αεροπορικό χάρτη. Η σημερινή ημέρα είναι όντως μια μέρα ορόσημο για την ελληνική κεφαλαγορά. Μια μέρα ορόσημο για την ελληνική οικονομία. Είναι ένα ακόμα πετραδάκι στην συνεχή αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαγοράς που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Επιτροπή Κεφαλαγοράς ήταν, είναι και θα είναι αρρωγός στην προσπάθεια αυτή της συνεχής αναβάθμισης της κεφαλαγοράς και στην ενίσχυσή της. Μια ιστορική ημέρα για την εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών. Μετά από 27 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας, σήμερα με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανοίγονται νέες προοπτικές ανάπτυξης για την εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα δίνεται ευκαιρία σε διεθνείς και Έλληνες επενδυτές να συμμετέχουν στο πολύ θετικό story της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού τουρισμού. Η εισαγωγή του αερολιμένα στο χρηματιστήριο ήταν μία κίνηση ορόσημο και για τις εγχώριες αγορές, καθώς και για την ελληνική οικονομία. Είναι η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά που έχουμε δει τα τελευταία 18 χρόνια. Είχε μια υπερκάλυψη 12 φορές, προσεφέρθησαν κεφάλαια άνω των 8 δις. Έρχεται σε μια συγκυρία η οποία το ενδιαφέρον των ξένων ήταν ήδη υψηλό και νομίζω θα αυξήσει το ενδιαφέρον και για την ελληνική οικονομία και για τις ελληνικές αγορές και απαραίτητα θα βοηθήσει και στην καλύτερη λειτουργία και της αγοράς μας, το βάθος της και την ανάπτυξή της περαιτέρω. Εντυπωσιακή ημέρα σήμερα. Όταν ξεκινήσαμε, όπως είπα και στην μικρή μου τοποθέτηση, πριν 18-24 μήνες περίπου τη διαδικασία, δεν πιστεύαμε το μέγεθος της επιτυχίας. Νομίζω ότι η συμμετοχή και το ενδιαφέρον και των ξένων θεσμικών αλλά και των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών ξεπέρασε κάθε πιθανή σκέψη για τέτοιο μέγεθος επιτυχίας. Το σημαντικό φυσικά είναι ότι η εταιρεία του αεροδρομίου είναι ένα πολύ καλό αεροδρόμιο, έχει ένα πολύ καλό management και αυτός ήταν ο λόγος που υπήρξε τέτοιου είδους επιτυχία. Τώρα προσδοκούμε μια καλή διαπραγμάτευση, μια σωστή διαπραγμάτευση και ελπίζω η εισαγωγή αυτή να είναι το ένασμα να υπάρξει ανανεωμένο ενδιαφέρον και από τους ιδιώτες Έλληνες επενδυτές, αλλά και από ξένα κεφάλαια, νέα κεφάλαια στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πολύ καλές εταιρείες. Πιστεύουμε και η κυβέρνηση αυτή πιστεύει στο θεσμό της κεφαλαγοράς και στον θεσμό του χρηματιστηρίου. Άρα νομίζω ότι έχει μπει η βάση για μια πάρα πολύ καλή χρονιά του 24, αλλά και πέρα από αυτό. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την ελληνική οικονομία, για το αεροδρόμιο, για όλους και για το υπερταμείο, καθώς εμείς παραμένουμε με ένα 25,5%, το οποίο σημαίνει ότι η ελληνική δημοκρατία συνεχίζει να έχει ποσοστό και λόγο μέσα στο αεροδρόμιο, το οποίο όμως πάει τώρα σε μια νέα εποχή, περαιτέρω ανάπτυξης, θα έχει τα κεφάλαια, θα υπάρχει διαφάνεια που φέρνει ακόμα περισσότερο το χρηματιστήριο και επομένως τα επόμενα βήματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Ιδιαίτερα θετικό είναι ότι και το ΤΑΙΠΕΔ, μία θυγατρική μας και ο Δημήτρης ο Πολίτης που προσπάθησε πολύ, βγήκαμε από τη λογική απλά
παίρνουν μια σε κάποιες εταιρείες και κάνουν οργανισμούς και αυτές φεύγουν και κάποιος τις παίρνει, αλλά γίνεται μια διαδικασία που ωφελεί ευρύτερα την ελληνική οικονομία και αυτό είναι κάτι σημαντικό για τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε και εμείς ως όμιλος.